Το κλείνει, να ξεκινήσει η χορή, κάνει και λίγο κρύο, οπότε θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή αποκριά σε όλους. Έτσι, όπως θα είπε η κυρία Πανταντζίδου, η κυρία Δημήμαρχος, κάναμε μια προσπάθεια και φέτος να κάνουμε λίγο πιο λαμπερή, λίγο πιο αυθόρμη, λίγο πιο χαρούμενη την απόκριση, την αποκριά στην Άουσα. Και όντως, νομίζω ότι σιγά σιγά θα καταφέρουμε, θα το δείτε και εσείς. Κάναμε μια στροφή στην ταυτότητά μας, κάναμε μια στροφή στην παράδοσή μας και σήμερα ξεκινάμε και επειδή χαιρόμαστε όλοι μαζί αυτή την περίοδο, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τους μικρούς μας μαθητές. Ζητήσαμε, είναι και λίγο παράδοση να άκουσα από τους μαθητές μας να φιλοτεχνήσουν, να ζωγραφίσουν το πώς οι ίδιοι αισθάνονται την αποκριά και μέσα από μια επιτροπή και πάνω από 160 έργα τέχνης υπάρχουν κάποια βραβεία. Κάποια μικρά βραβεία, αναμνηστικά διπλώματα σε 4 έργα. Προφανώς η επιτροπή απαρτίζεται από καλλιτέχνες, ζωγράφους και θα ήθελα να καλέσω τους 4 μικρούς νικητές, τους 4 πρώτους μεταξύ όλων των ίσων έργων τέχνης που γίνανε και πρώτα απ' όλα. Παρακαλούνται οι μαθητές και μαθήτριες. Η Κατερίνα και Χαγιά. Είναι εδώ. Είναι το τρίτο βραβείο. Είναι από το δεύτερο γυμνάσιο. Α1 τάξη, δεύτερο γυμνάσιο Νάουσα. Είναι η πρώτη από τους νονούς της Αποκριάς. Το δεύτερο βραβείο λοιπόν είναι η μαθήτρια της Σίγμα Τάφου, της έκτης τάξης, του έκτου δημοτικού σχολείου, η Δήμητρα Κακούση. Δήμητρα. Ακόμα μία κόρη της Νάους, ακόμα ένα κορίτσι, από την πέμπτη τάξη του τρίτου δημοτικού, η Αγγελική Βλάχου. Πρώτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο ήταν συνεργασία δύο μαθητριών, της Βασιλικής Τσαρνούχα και της Αγγελικής Βλάχου.